Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Ήθελα με την ευκαιρία αυτή καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την καταπληκτική δουλειά που έχετε κάνει και εσείς και όλοι οι εργαζόμενοι στις εντατικές, γιατροί, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό. Πράγματι θεωρώ ότι μας έχετε βγάλει ασπροπρόσωπους και έχετε εμπνεύσει συνολικά με τη δουλειά σας μία νέα εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στις δυνατότητές του και κυρίως στους ανθρώπους του. Και βέβαια η δικιά μας δουλειά, όπως είπα και χθες ο Σωτηρία, όπως κουβεντιάζαμε με την κυρία Κουτσούκου, είναι να σας παρέχουμε όλα τα μέσα για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας σωστά, είτε μιλάμε για προστατευτικό υλικό, είτε μιλάμε προφανώς και για εξοπλισμό, είτε μιλάμε για νοσηλευτές και ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα μια έκτακτη κρίση όπως αυτή η κρίση του κορονοϊού. Θα ήθελα να ακούσω από σας τις δικές σας εμπειρίες. Τι πρέπει να ξέρουμε εμείς, τι έχουμε κάνει καλά, τι δεν έχουμε κάνει καλά. Πού είναι οι ελλείψεις τις οποίες εντοπίζετε εσείς σήμερα. Σε ποιο βαθμό έχουμε μία εικόνα για το τι δουλεύει και το τι δουλεύει σε επίπεδο θεραπευτικών πρωτοκόλων, καθώς είστε στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ασθένειας, και οτιδήποτε άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζουμε σε κεντρικό επίπεδο, ώστε η παρέμβασή μας τουλάχιστον ως προς το κομμάτι των εντατικών να μην είναι μία παρέμβαση που να περιοριστεί πυροσβεστικά στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Ο σκοπός μας είναι να αφήσουμε πίσω μας μια ουσιαστική παρακαταθήκη για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη κρίση. Θα έρθει η επόμενη κρίση. Και όπως έλεγα και σε κάποιους συνεργάτες μου, δεν θα θέλω ποτέ να ξαναφτάσουμε στο σημείο, το δύσκολο σημείο. Θυμάμαι ότι είχα γίνει και εγώ αποδέκτης τέτοιων ετοιμάτων, να πρέπει να ζητείτε η παρέμβαση ενός πολιτικού για το ποιος Έλληνας πολίτης θα έχει ή δεν θα έχει τελικά πρόσβαση σε ένα κρεβάτι εντατικής. Αυτό πρέπει να το αφήσουμε τελείως πίσω μας. Οπότε, εγώ θέλω βασικά να σας ακούσω και να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Οπότε, να ξεκινήσουμε. Να προτείνω να ξεκινήσουμε με σειρά αριθμού κλινών, αν τα έχω σωστά, να ξεκινήσω με την κυρία Κοτανίδου. Καταλαβαίνω, εσείς έχετε τις περισσότερες κλίνες εντατικής σήμερα στον Ευαγγελισμό, έτσι δεν είναι? Ναι. Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, τι πρέπει να ξέρετε. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να ξέρετε, ότι αυτό που είπε και προηγουμένως ο κύριος Αρμαγανίδης, οι εντατικές είναι οι κλινικές στα νοσοκομεία, τα οποία δουλεύουν πάντα και σε έκτακτες καταστάσεις και σε ηρεμία. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να μας μείνει από αυτή την επιδημία είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε τόσο καλές εντατικές και με τόσα κρεβάτια, που να μην έχετε την ανάγκη κανένας να ζητάει πολιτικό μέσο για να μπει στην εντατική. Προτεραιότητα βέβαια πρέπει να έχουν οι μονάδες που ήδη λειτουργούν, οι οποίες έχουν ένα παλιό εξοπλισμό πέρα από 20 ετία. Πρέπει να γίνουν πιο σύγχρονες αυτές οι μονάδες, και όπου υπάρχουν ανάγκες να φτιάξουν η υποδομή και η οικοδομική, και αυτή πρέπει να φτιαχτεί άμεσα μετά την κρίση. Να σας κάνω δύο ερωτήσεις που παρακαλώ να τις απαντήσουν και οι συνάδελφοί σας στη συνέχεια. Έβλεπα ότι στον Ευαγγελισμό έχουμε αυτή τη στιγμή συνολικά, για να δω πόσα κρεβάτια έχετε, 64 για COVID και 73 συνολικά. Υπάρχει κάποια λογική στις οικονομίες κλίμακος της εντατικής? Δηλαδή, σας έλεγα ότι ως διαμαγείας μπορούμε να είχαμε 200 κρεβάτια στον Ευαγγελισμό. Θα ενδείκνυτο ή όχι? Και αυτό ισχύει βέβαια και την άλλη πλευρά. Εάν υπάρχει κάποιο κατώτατο όριο, ή αν πρέπει, σκεπτόμενοι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία, έχοντας νοσοκομεία αναφοράς για τις εντατικές που θα κληθούν να καλύψουν ειδικές ανάγκες που έχουν να κάνουν με μία συγκεκριμένη έξαρση, πώς μοιράζουμε τα κρεβάτια μας και ποιο είναι το τελικά, υπάρχει optimal μέγεθος? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι optimal μέγεθος υπάρχει. Το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι το ότι έχουμε τέτοια γεωγραφία, έχουμε τα νησιά, τα οποία είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Εκεί θέλει όχι η εντατική σε κάθε νησί, θέλει οργάνωση με πολύ γρήγορη μεταφορά σε κέντρα κεντρικά. Αυτό που ρωτάτε για τα 200 κρεβάτια στον Ευαγγελισμό,
Αυτό για μας θα ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα παίρναμε μόνο τα πολύ βαριά. Θα παίρναμε και αυτά τα οποία έχουν και μεγαλύτερη ελπίδα να γίνουν καλά, γιατί θα τα παίρναμε πολύ νωρίτερα. Εσείς, κυρία Κουτσούκου, τα είπαμε και λίγο χθες. Πώς είναι τα πράγματα στη σωτηρία? Καλησπέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το χρόνο που διαθέτετε για να μας ακούσετε. Στο πρώτο σχολιάο σας, τι θα λέγαμε για σήμερα, θα ήθελα να επισημάνω την ανταπόκριση του συστήματος, το οποίο και υποστελεχωμένο και γερασμένο και κακοπληρωμένο έδειξε το ελληνικό φιλότιμο και ανταποκρίθηκε άμεσα, και νομίζω ότι αυτό μας κάνει όλους περήφανες. Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έτσι αναδεικνύεται σε συνθήκες δύσκολες ο ρόλος της εντατικής θεραπείας, που και αυτός ήταν υποτιμημένος, ή η πολιτεία ή εμείς διαχρονικά δεν το είχαμε αναγνωρίσει, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα αποκτά ένα άλλο εκτόπισμα, και ελπίζω αυτό το εκτόπισμα να αξιοποιηθεί στο μέλλον. Και όταν μιλάω για το μέλλον, νομίζω ότι σημαντικό είναι να δούμε τι θα μας μείνει από αυτή την ιστορία, τι κέρδος θα έχει όχι μόνο η εντατική θεραπεία, αλλά το σύστημα υγείας και η κοινωνία συνολικότερα, με μια καλύτερη οργάνωση και με μια καλύτερη αξιοποίηση της εντατικής θεραπείας. Τέλος, ρωτήσατε την εμπειρία μας για τις θεραπείες. Θα συμφωνήσω με την κυρία Κοτανίδου. Μάλλον αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι η καλή και σωστή ιατρική φροντίδα του βαρέως πάσχοντος είναι το καλύτερο φάρμακο. Τα υπόλοιπα που έχουμε χρησιμοποιήσει ενδεχομένως βοηθούν, ενδεχομένως όχι, αλλά δεν έχουμε καμία τέτοια τεκμηρίωση. Ναι. Ως προς τις ανάγκες οι συγκεκριμένες του σωτηρία σε επίπεδο νοσηλευτών. Έχει έρθει κάποιος κόσμος, πρόκειται να έρθει και άλλος. Πείτε μου λίγο, όταν έρχεται ένας καινούριος άνθρωπος στο νοσοκομείο, πόσο καιρό θέλει για να εξοικειωθεί, να εκπαιδευτεί, να μπει λίγο στη διαδικασία? Φαντάζομαι ότι είναι ταχύρυθμη η εκπαίδευση, έτσι, ναι? Ναι, να σας πω. Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό, να πω τι ορίζει την εντατική θεραπεία. Η εντατική θεραπεία είναι τρεις συνιστώσεις. Θέλεις την υποδομή και τον εξοπλισμό, θέλεις νοσηλευτές εξειδικευμένους και θέλεις γιατρούς. Αν έχεις τα δύο και δεν έχεις το τρίτο, δεν έχεις εντατική θεραπεία. Άρα, κύριε Πρωθυπουργέ, ήρθε προσωπικό. Όσο ταχύρυθμα και να το κάνεις και δει σε αυτές τις συνθήκες που δουλεύουν σε ένα χώρο σαν να είναι στη Σελήνη με την στολή, δεν μπορεί να θεωρήσεις ότι οι νοσηλευτές έγιναν τόσο έμπειροι που θα τους εμπιστευτεί στον βαρέο πάσχοντα αν δεν περάσουν μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια και όλοι ζούμε κάτω από πίεση και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Αλλά σκεφτείτε στο μέλλον να φτιάξετε εξειδικευμένους νοσηλευτές. Δεν τους έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Ναι, ναι. Ωραία. Κύριε Κοτσιόπουλε, αυτό είναι για... Ναι. Ναι, κύριε Κοτανίδου, θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Συγγνώμη για την παρέμβαση. Είχαμε βγάλει από την Επιτροπή μέχρι του ΚΕΣΥ, είχαμε βγάλει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να γίνει εξειδίκευση στην νοσηλευτική, η εντατική θεραπεία. Το οποίο πρόγραμμα ήταν εξάμηνο. Το έχουμε πει στον κύριο Κοτσιόπουλο. Ελπίζω ότι μετά από τη λήξη της επιδημίας θα το προχωρήσουμε και θα έχουμε μετά. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει και πιο πριν ξεκινήσει η επιδημία. Ναι. Κύριε Αρβαγανίδη, εσείς, η δικιά σας εμπειρία, στατικό. Να ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Να σταθώ λίγο στον αριθμό, γιατί νομίζω μερικές φορές με τα πολλά νούμερα σας μπλέκουμε ίσως και εσάς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ανά 100.000 πληθυσμού το μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα νομίζω ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι ένας πολύ λογικός στόχος, χωρίς να κάνουμε πολύπλοκες αναλύσεις του τι χρειαζόμαστε. Άρα χρειαζόμαστε τουλάχιστον όλα τόσα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Επίσης δεν έχουμε, είμαστε ακόμα πιο χαμηλά στις μονάδες τις λεγόμενες step down, δηλαδή αυτές που θα πάει ο άρρωστος όταν είναι κάπως πιο ελαφρά. Τώρα δεν είναι εύκολο να πάει στον όροφο, γιατί ο όροφος δεν έχει τέτοια υποδομή και πολλές φορές λιμνάζει και στη μονάδα και καθυστερεί και τα άλλα κρεβάτια. Θα πρέπει, όπως είπατε, επειδή τελικώς, όπως και απεδείχθη στην πράξη, η
Ο πλαχηγή, όπως είπατε, του συστήματος είναι οι εντατικές θεραπείες. Θα πρέπει κανείς το στράτευμά του αυτό να το έχει εγκαίρως προετοιμάσει και για την επόμενη, όπως πολύ σωστά είπατε, είτε επιδημία ή γιατί όχι και του χρόνου ο κορονοϊός δεν νομίζω ότι θα φύγει. Θα είναι ίσως με καλύτερες συνθήκες εδώ, αλλά πάλι θα πρέπει να έχουμε, θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε την προετοιμασία μας καλύτερα. Επομένως, αυτό νομίζω είναι που μετράει περισσότερο και εκεί θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Τώρα για την παρούσα φάση νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια όσο μπορούμε και με την βοήθεια όλων των συναδέλφων έχουμε ανταποκριθεί. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο όσο μπορεί να φανεί η αύξηση των κρεβατιών της ΜΕΘ. Θα σας πω το παράδειγμα το δικό μας. Εμείς είχαμε στην αρχή 8 κρεβάτια που ήταν κλειστά εδώ και αρκετό καιρό. Με τον κύριο Κωτσιόπουλο συνεργηθήκαμε, βρήκαμε αναπληστήρες από άλλο νοσοκομείο από τη Βόρειο Ελλάδα και ανοίξαμε καταρχήν αυτά τα κρεβάτια. Για να ανοίξουμε πλέον άλλα, έπρεπε να κλείσουμε τη μονάδα παιδών και την. Τα έχω δει. Ναι. Και αυτό είναι bypass. Δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Δεν μπορεί να είναι μια, για ένα μεγάλο νοσοκομείο τριτοβάθμιο, δεν είναι μόνιμη λύση αυτή. Σήμερα έχουμε 24 κρεβάτια, αλλά μετά, αν λήξει αυτή η ιστορία, θα ξαναγυρίσουμε. Βέβαια, είχαμε 8-10 κλειστά εδώ και 15 χρόνια. Γιατί δεν είχαμε το προσωπικό να τα στελεχώσει. Ναι. Κύριε Γκέγα. Γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο έκανε τη μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο μήνα, ώστε να λειτουργήσει από τα 10 κρεβάτια που είχε πριν από την κρίση που περνάμε, να φτάσουμε στα 25 και από αύριο στα 27. Μέχρι στιγμής έχουμε νοσηλεύσει γύρω στους 25 ασθενείς. Σήμερα είχαμε και την ευχάριστη είδηση ότι οι δύο ασθενείς μας βγαίνουν υγιείς από τη μονάδα μας. Αυτό είναι το αισιόδοξο που να κρατήσουμε. Έχουμε τις δυσκολίες που ανέφεραν και όλοι οι συνάδελφοι. Σίγουρα υπήρχε ανταπόκριση και όλοι είσαστε δίπλα μας και ως προς το νοσηλευτικό προσωπικό που έγινε πρόσληψη και ως προς το ιατρικό προσωπικό, το οποίο έγινε μετακίνηση κυρίως στο δικό μας νοσοκομείο από άλλες μονάδες ή από άλλα τμήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στη λίστα των επικουρικών γιατρών που βέβαια προκηρύχθηκαν, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί με την ειδικότητα την εξειδίκευση της εντατικολογίας. Ποια είναι η βιβλιογραφία, συγγνώμη που σας διακόπτω, η βιβλιογραφία θα έλεγε ότι ποια είναι η αναλογία νοσηλευτών ένα κρεβάτι. Στα 27 κρεβάτια, ένα προς 3 τουλάχιστον. Ναι. Και σίγουρα όλο το προσωπικό δίνει τον καλύτερό του εαυτό αυτή τη στιγμή. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι και από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού, τα θέματα ασφαλείας στην νοσηλεία των ασθενών, και αυτό πολύ καλά καταλαβαίνετε ότι είναι για τα μέτρα ατομικής προστασίας αναφέρομαι, και το κυριότερο πρόβλημα που όλοι νομίζω πανελλήνια υπάρχει είναι ότι η έλλειψη από τις μάσκες υψηλής προστασίας, της FFP3, δύο υπάρχει κανός αριθμός και με την τελευταία αποστολή που έγινε. Δεν θα χρειάζονται καθημερινά. Αυτά είναι γενικά τα προβλήματά μας. Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι, πραγματικά αναγνωρίζεται η δουλειά της εντατικής. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αναγνωρίσιμη τόσο δημόσια η δουλειά που προσφέρουμε σαν εντατική θεραπεία. Πιστεύω ότι θα είστε δίπλα μας, ότι θα μας βοηθήσετε και παραπάνω. Και αφού περάσει και η κρίση, και ευχόμαστε όλοι να περάσει και να βγούμε όλοι, να ξανααντομώσουμε έτσι όλοι και να πούμε ευχάριστα αποτελέσματα, ελπίζουμε σε προσωπικό ιατρικό, όπως όλοι, σε νοσηλευτικό, σε υλικά και μακάρι σε επόμενη συνάντηση να έχουμε τα καλά αποτελέσματα από όλα αυτά. Και εγώ πραγματικά το εύχομαι. Ξέρετε, δεν είναι για μας, όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση, είχαμε πλήρη εικόνα των αδυναμιών, των εγγενών αδυναμιών. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή να επιμερίσω καμία ευθύνη. Παραμελημένες ήταν οι εντατικές από πολλές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Αλλά έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο. Νομίζω ότι για αυτό το κύκλο της επιδημίας, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι, πιστεύω ότι ο χρόνος κερδίθηκε.
Και αν κρίνω, επειδή εγώ το πρώτο που κοιτάω κάθε πρωί είναι τις διασωληνώσεις και το πόσες κενές εντατικές έχουμε ακόμα, πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε κάτι λάθος, θα έχουμε κερδίσει τον χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Ότι θα ξανάρθει αυτή η επιδημία είναι περίπου βέβαιο. Θα μας βρει πιο έτοιμος και σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, φαντάζομαι, λογικά όχι σε εμβόλια ακόμα, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρουμε για το τι δουλεύει σε θεραπευτικό πρωτόκολλο. Θα μας βρει πιο έτοιμους σίγουρα σε επίπεδο προετοιμασίας, διάγνωσης, τεστ, αντισώματα, rapid test, οτιδήποτε κρίνουμε ότι δουλεύει, και σε επίπεδο contact tracing, ώστε να περιορίσουμε τις επιδημίες πιο γρήγορα σε τοπικό επίπεδο, και πρέπει οπωσδήποτε να μας βρει πολύ πιο έτοιμους σε επίπεδο υποδομής εντατικών, ώστε όταν θα φτάσουμε τον Οκτώβριο και κάνουμε τη σύγκριση με πέρυσι τον Οκτώβριο, γιατί πολλές από τις παραγγελίες μας ακόμα, όπως ξέρετε, θα έρθουν, ειδικά αναπνευστήρες, θα έρθουν τους επόμενους 2-3 μήνες. Και εμείς αγοράζουμε και προμηθευόμαστε και αξιοποιούμε ιδιωτικές δωρεές, όχι με ορίζοντα το τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, αλλά για να αφήσουμε μια παρακαταθήκη στο σύστημα υγείας, η οποία θα είναι μόνιμη. Και βέβαια, έχουμε τώρα και μια πολύ μεγάλη δωρεά που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Νιάρχου, 100 εκατομμύρια συνολικά, που θα κάνουμε κάποιες πρώτες συζητήσεις μαζί τους. Γιάννη, μίλησα και σήμερα με τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο και ξέρω ότι έχει μια επικοινωνία αύριο. Και θα αναζητήσουμε και τη δικιά σας γνώμη για το πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσό, πέραν των προφανών που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Άρα για μένα υπάρχει ένα benchmark, τι κάνουμε άμεσα, που νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι, τι κάνουμε με ορίζοντα τον Οκτώβριο, που πρέπει να είμαστε σε άλλο επίπεδο προετοιμασίας, και τι κάνουμε μακροπρόθεσμα, ειδικά με παρεμβάσεις όπως η εκπαίδευση, όπως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, που δεν λύνονται μέσα σε 1-2 μήνες, γιατί ξέρουμε ότι και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τώρα είναι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει με πυροσβεστικό χαρακτήρα. Εσείς, κύριε Μπιτζάνη, πώς τα βλέπετε στο Νικολάο? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση και σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς των συναδέλφων μου. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά σε πολλές μονάδες λειτουργούμε πυροσβεστικά. Ας πούμε, η δική μου μονάδα, που είναι μια πολύ σύγχρονη μονάδα, να φανταστείτε, δεν προλάβαμε να κάνουμε τα επίσημα εγγένεια, είναι δωρεά. Λειτουργούσαμε με 12 κλίνες, λόγω λήξεως ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού κλπ. Όντως, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε 18 κλίνες, προσπαθώντας πυροσβεστικά, όπως λέτε, να λειτουργήσουμε. Δανεικά που είχαν αποσυρθεί από άλλα νοσοκομεία, με νοσηλευτές που μεταφέρθηκαν από άλλες κλινικές, με γιατρούς που αποσπάστηκαν από εδώ και από εκεί. Αυτό εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε αυτή την εποχή με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν και με πολύ μεγάλο, με φιλότιμο, δεν βαρυγκωμάει κανείς. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε πραγματικά αυτή την ευκαιρία, να μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Δηλαδή, αυτά τα κρεβάτια και όλα τα κρεβάτια που έχουμε δει σε όλα τα νοσοκομεία, σιγά σιγά να εξοπλιστούν, να επανδρωθούν και να μείνουν στο ελληνικό ΕΣΥ, για να μπορέσουν να κάνουν, όπως είπε και η κυρία Κοτανίδου, να αρχίσουμε πλέον να δεχόμαστε αρρώστους, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα διασωληνωμένοι, αλλά είναι βαριά και θα πάνε πολύ καλύτερα να νοσηλευτούν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι σαφώς πρέπει να δοθεί μέρημνα στο νοσηλευτικό προσωπικό για την εκπαίδευσή του, για κίνητρα. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε μονάδες εντατικής θεραπείας που τις χρειάζεται το ελληνικό κράτος, αλλά δεν θα υπάρχουν γιατροί να δουλέψουν σε αυτό. Σας παρακαλούσα πάρα πολύ, και εμάς τον κύριο Κοτσιόπουλο, και να μεταφερθεί και στο Υπουργείο Υγείας, όταν τέλος πάντων αυτή η ιστορία κάπως κοπάσει, να γίνει μια επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, να συζητήσουμε για την εξειδίκευση στην εντατική ιατρική, να δοθούν κίνητρα. Έχουμε πολλούς, φαντάζομαι, ξέρετε, έχουμε πολλούς Έλληνες εντατικολόγους στο εξωτερικό. Νέα παιδιά που είναι στο εξωτερικό. Έχουμε αρκετούς. Ναι. Και εκεί ίσως είναι. Και εκεί ίσως πρέπει να σκεφτούμε. Ναι, κοιτάξτε, το άλλο το οποίο το είχαμε συζητήσει και πριν την επιδημία με τον κύριο Κοτσιόπουλο, ότι παλιά, όχι πολύ παλιά, πριν από 1-2 χρόνια, είχαμε δυνατότητα να επιλέγουμε τους γιατρούς που θα έρθουν στην εντατική θεραπεία. Με μία αλλαγή που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, πλέον όλοι μπαίνουν σε μία λίστα, και όποιος θέλει να καλύψει τα 2 χρόνια επειδή είναι άνεργος,
ασχέτως αν τον ενδιαφέρει ή όχι η εντατική, έρχεται και μένει στην εντατική για 2 χρόνια παίρνοντας ένα μισθό για να μην είναι άνεργος. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τις εντατικές, το οποίο θεωρώ ότι μόλις λήξει η επιδημία πρέπει αμέσως να αλλάξει, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε τους ανθρώπους που θα δουλέψουν στην εντατική. Προφανώς. Μου φαίνεται πολύ αυτονόητο αυτό που λέτε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμο σε αυτή τη συγκυρία, και επειδή νομίζω ότι αν έχουμε αποδείξει κάτι είναι ότι έχουμε μέθοδο και σύστημα, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα επανέλθουμε και μετά την αντιμετώπιση της κρίσης, που νομίζω ότι θέλω να ελπίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε μια σημαντική μείωση των περιστατικών, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τις μέσω μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση στην οποία μιλήσαμε. Εάν κερδίσαμε κάτι από την κρίση, είναι ότι επαναφέραμε στο δημόσιο διάλογο τη σημασία των ειδικών, των τεχνοκρατών, οι οποίοι τόσο λιδωρήθηκαν δυστυχώς τα χρόνια της έξαρσης του λαϊκισμού. Εμείς απλά λίγο κοινή λογική βάζουμε και πρέπει να φιλτράρουμε λίγο αυτά τα οποία μας λένε ειδικοί. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι σε αυτό το επίπεδο τόσο περίπλοκη. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τον χρόνο σας, και καλή δύναμη να βγάλουμε αυτή την περιπέτεια, και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.